Κάτι καλό ετοιμάζεται. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα που πάμε. Κάτι για καλύβα μου είπανε, κάτι για βουνό. Κρέατα αγοράσαμε. Φιλά κρέατα. 6 άτομα. Εντάξει. Ας είναι, όπου να είναι. Βουνό, βουνό. Είμαστε πλεταμόνα. Πήγαμε, πήραμε κρέατα. Και τώρα θα πάρουμε ποτά, σαλατικά. Γιατί έχουμε καλύβα. Καλύβα πάρτε. Ναι, πάρτε καλύβα. Προσφοράς να κοιτάξεις. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι προσφοράς εδώ πέρα. Τι λέει. Για 35 λεπτά. Πήραμε κρέατα, παίρνουμε ποτά. 4-2 για να ακούσω. 4-2 θα έχει. Πάμε να δούμε. Είναι προσφορά. Ήταν λίγο δύσκολο. Πάτε στα νοικημένα, άσε, προσφορές ήταν. Σήμερα τώρα έχουν γίνει οικονομολόγος, τα ελάχιστα οικονομικά καλά. Πάμε, περαιτέ. Σιδάκι, λαδάκι. Γιατί δεν πιστεύει αλλά. Το ξεφορτώνω. Περίμενε. Έχεις κουβέρτες, θα βάλαμε όλα. Εντάξει είμαστε. Πάμε. Πώς είσαι. Λάβω να μου τρακάρει. Μπέτη. Ποιον άλλο παίρνουμε. Παύλου Τζοκά. Άντε γεια σας. Γεια σας. Ο Βάγκος Ολλανδός ήρθε μαζί μας. Βάγκο τώρα εσύ πως είμαι ο νάντερος πήρες κολόχαρτο. Πήρα και μου ρομάντιλα. Αλλά σήμερα θα κοιμηθώ στην Καλύπα και αύριο στο Μετροπόλη στη Θεσσαλονίκη. Η Καλύπα είναι σαλέ, μα λέγα. Αυτή που πάνε στο Μετροπόλη στη Θεσσαλονίκη θα πλήρωνε για ένα τέτοιο σαλέ. Να σε δω, μα λέγα. Δεν έχει πάει με το Σιβάγκο πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Είμαι εξαφιασμένο. Πώ είναι έτσι αυτό, ζέστο. Και τη γνώρισα την κοπέλα δικηγόρο. Θα βγούμε για φαγητό μόλι γυρίσω. Δεν ξέρει ούτε ότι είσαι από Ελλάδα. Ξέρει ότι είμαι από Ελλάδα, αλλά δεν ξέρει τη ζωή μου, τι έχω στην Ελλάδα και αυτά. Απλώ ξέρει στην Ελλάδα ότι είναι ο Βαγγέλης ο μετανάστης και παίρνει ένα καλύτερο αύριο. Και μου λέει, μου ενδιαφέρει η προσωπικότητά σου και η καρδιά σου. Αλήθεια. Στα ολλανδικά μου σου μετά έλεγε αυτό, έχεις θέλει. Δεν κατάλαβα, απλά τα ενθουσιάστηκα. Ρε φίλε, η κοπέλα είναι από οικογένεια με πολλά χρήματα, είναι δικηγόρος, έχει δικό της σπίτι. Και εγώ μένω σε ένα άλλο σπίτι με άλλους 5 μετανάστες, οικονομικούς μετανάστες. Μαλάκα, δεν είναι πολύ αστείο. Ο Βάγκος λέει ότι είναι μετανάστες ο άνθρωπος που έχει ξενοδοχεία. Εκατοντάδες στρέμματα, χωράφια, οικόπεδα, μαγαζιά. Είμαι μέλος στη Χρυσή Αυγή. Ναι, προσεχώς. Όχι, είναι οικονομικός μετανάστες ο άνθρωπος που έχει ξενοδοχεία, ρε μαλάκα. Τώρα θα ιδρυθεί και καινούργιο γραφείο. Ποιον έκδοτο έσκασε εσύ, ρε μαλάκα. Καλύπα! Τραβάμε καλύπα! Ανοίξτε το κουτάκι. Πάμε να ανοίξουμε λίγο να. Απόλυτο νερό. Πάμε να πούμε μέσα από αυτό. Θα μένει πάση. Όπου κοντά του και το κουτάκι, μην με κάνετε τι. Άρχισα τα γλέντια, γαμώ το. Δεν έχει αλλάξει τώρα. Δεν έχουμε βγει. Μήπως σε άλλο το χάρι παραδείγμα, τι να πω ρε μαλάκα τώρα. Χαλάσουμε το ποτούμα ή τι πρέπει να πω. Ωραία ρε φίλε, σε πόσα μέτρα είμαστε εδώ. 1100, πόσο είμαστε Μητσό. 1250 μέτρα. Θα ρω πως είναι Χριστούγεννα θα ρω. Χριστούγεννα θα ρες. Χριστούγεννα του 2017. Στα 1250 μέτρα. Στην ερημιά, στο πουθενά. Στον Όλυμπο. Στον Όλυμπο. Στο Θεό των βουνών. Στο Θεό των βουνών. Ρε τι θα κάνουμε το κλειδί εδώ. Άμα δεν το πούμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Κρινάμε πίσω. Βρήκα! Το βρήκε! Το βρήκαμε! Το πέταξες!
Είσαι κύριε. Καλώς ήρθατε. Welcome. Καλή διασκέδαση. Άνοιξε το μαγαζί. Γεια σας. Τι κάνετε. Άνοιξα τα μαύρα μεσάνυχτα. Πού είναι. Ωραία, είναι ωραία εδώ. Καλύτερα. Έχουμε φως. Το νερό σου ποια πατάρια το ρίχνεις για να ανάψεις τα φώτα. Ότι μαλακά. Ω μαλακά, κοιτάκι, πόσο έχει βάλει άνω τα μάτια. Αυτό είχε. Ωαα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 α δεν το θέλω αυτό το πράγμα. Να βρούμε λύση. Σαλέ ρε φίλε. Ναι ρε μαλάκα, αυτό είναι το πρόβλημα. Το ότι μπήκαμε τώρα να σπίγανε στο κόσμο. Όχι αλήθεια σου, αυτό δεν το θέλω. Έλα θα έχουμε την φωτιά ρε. Όπου ρε αμάν ρε. Δικούς μαλακίσεις σήμερα. Μαλάκα. Να ρε έχουμε και αυτά ρε. Ρε τι σας λέει ρε. Α μπράβο, καλύτερα. Θα τα βρούμε μετά, εντάξει. Κυφακό. Σε φωτώστε. Σε. Πάμε, πρέπει να ξεκινήσουμε να αρχίσουμε. Μάνα. Θα βάλουμε τα κρατικά μας λίγο. Βαγγέλη, συνέχουμε να κοιμηθεί. Για ψήσαμε, βγήκαν τα πρώτα, καλή μας όρεξη, καλά να περάσουμε. Κάτσα πάρω πάνω. Είμαστε ένα πολύ ωραίο παρεάκι. Και σίγουρα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία, μα κάνει να αρχίσουν και τα άλλα τα παιδιά. Αξίζει πραγματικά. Είναι πολύ. Μια, περιμένουμε κάποια παιδιά ακόμα, ίσως έχουν γιατί ο δρόμος είναι λίγο δύσκολος, έχει χιόνια, λάσπη πολύ, επικίνδυνα το βράδυ, έχει λύκους έξω. Αλλά μακάρι να έρθουν. Αλλά δεν φοβόμαστε τους λύκους. Δεν φοβόμαστε τους λύκους. Είναι φίλοι μας. Φίλοι μας! Throw me to the wolves and I will return leading the pack. Τι μου είπες, αργά του Γιώργη. Λοιπόν, καλό. Βάγκο, καλό. Μήπως τα σουβλάκια τα βάλουμε. Έχουμε ενισχύσεις. Έχουμε φάει. Έχουμε αράξει. Έχουμε αρχίσει ιστορίες περί χίλια δυο ασχέτων. Ήρθαν και άλλα παλικάρια τώρα μέσα στη νύχτα. Δεν ξέρω αν έχει τώρα τίποτα να φάνε. Πρέπει να ψήσουμε άλλα. Έχουμε φάει τα μισά. Τόσο κρέας! Καφένα θα πάει! Ρε! Τι κάνεις! Τι κάνουνε ρε! Έχουμε 5 κιλά κρέας ρε! Θέλετε κρασί στα αγάνια! Φέρτε να πιούμε! Μίτσο δήλωσε κάτι! Φέρτε γη και ήθος στον κόσμο! Γκαρνέτ! Θέλω να κάνεις δήλωση! Έλα ρε πουτάνα! Καλησπέρα, καλή βραδιά παιδιά! Είμαστε καλά να γινόμαστε χάλια! Πιάστε τα κρασιά να πούμε! Βγήκαμε λίγο έξω να απολαύσουμε τα αστέρια. Είναι γύρω στις 12. Εδώ είναι τέρμα γρυφτικά. Το μόνο που ακούς είναι ο άνεμος. Μέσα βλέπεις ένα χάος, δέντρα γύρω παντού. Μπορεί να βρίσκονται λύκοι, μπορεί να βρίσκονται τα πάντα εδώ δίπλα. Είσαι εσύ, ο εαυτός σου, τα αστέρια, η φύση, τα παλικάρια μέσα. Και είσαι στη μέση του πουθενά. Αγριευτικό. Απολαύστε ησυχία. Πάμε να περπατήσουμε λίγο. Βγήκε το φαγκαράκι. Αου!
καλημέρα. Ξυπνήσαμε, κοιμηθήκαμε ωραία. Τώρα πάμε μια βόλτα στο άθλο. Εδώ κοιμηθήκαμε σήμερα. Θα βάλουμε καμιά καλή φωτογραφία. Θα ανεβάσουμε κανένα Instagram. Κανένα story. Πού πάμε, μάλλον. Πάμε μέσα να γίνει ψιστήρικο του πουλάκι τώρα. Για πρωινό. Αυτός ο άνθρωπος τώρα είναι μόλις σηκώθηκε το κρεβάτι και τρώει μπιφτέκι εγώ αγόλου. Εγώ έφαγα πριν λίγο κοτόπουλο και μπιφτέκι. Κοίτα κατάλαβες εδώ και περιμένω να δω ποιο είναι. Μουστάρδα δεν πάρα, τι μουστάρδα δεν είναι να πάτα. Πιανού οι αρτηρίες θα βουλώσουν πρώτα, θα πάει χαμένο. Και μου διάζει κανένα. Αντίο, χαιρετάμε. Ε, το δεύτερο χειριστήριο. Ήταν μια όμορφη εμπειρία. Βάγκος άρεσε. Το διασκέδασε. Εγώ καρότσα. Και τη βερκούλα από πάνω. Μην αφήνει το κοτόπουλο εδώ ρε. Δεκεμβρίου 2017, το εορταστικό μας vlog. Είμαστε στην Καλύβα, σε μια περιοχή πάνω από την Εγάνη, που ανήκει σε ένα συγχωριανό μας, αυτή η Καλύβα. Είμαστε στα 1100 μέτρα, μέσα στο δάσος, χαμένοι. Τώρα έχουμε πάρει το δρόμο της επιστροφής, καθίσαμε εκεί, φάγαμε, ήπιαμε, ψήσαμε. Πάμε στάση κρυάβρισης. Πάμε σε ερευνήσουμε. Μάστρο, το καλύτερο νερό που έχω πιει. Λάρισος είναι χίλιες φορές καλύτερο. Καλά, εντάξει, Λάρισος είναι καλύτερο. Άιτς. Κάπου εδώ θα κλείσουμε με πλάνα την εκδρομή. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να καθίσετε να το απολαύσετε μέχρι το τέλος. Εμείς το απολαύσαμε πιο πολύ βέβαια. Καλή χρονιά να έχετε. Ήταν ένα ακόμα ευχάριστο vlog από το Θοδωρή Γιόλα. Εντάξει, εγώ έτσι το βρήκα ευχάριστο τουλάχιστον. Αυτά. Φιλιά πολλά. Αγάπη. Τόσο αγάπη τώρα την πρωτοχρονιά. Και τα λέμε. Απολαύστε το βίο.